Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή μου να συμμετέχω σε αυτό το πολύ σημαντικό συνέδριο του Ιδρύματος Καψωμένου για την Μικρασιατική Καταστροφή. Εδώ στην Κρήτη, στα Χανιά, μια πλειάδα πολύ σημαντικών καθηγητών, ερευνητών, εκδοτών δίνουν το παρόν για να ανιχνεύσουν όλοι μαζί τις πολλαπλές διαστάσεις της μικρασιατικής καταστροφής που αποτελεί τομή στην ιστορία της Ελλάδας. Η δική μου παρέμβαση, η δική μου εισήγηση ασχολείται με τον άθλο της υποδοχής και εγκατάστασης των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής στην Ελλάδα. Μία μικρή χώρα εξασθενημένη και καθημαγμένη που έβγαινε από μια μακρά περίοδο πολέμων και διχασμένη στο εσωτερικό της, βρήκε τον τρόπο να ξεπεράσει τον εαυτό της, να υποδεχθεί και να συμβάλλει στην αποκατάσταση των προσφύγων. Ένα πραγματικό επίτευγμα που έγινε και με τη συμβολή της διεθνούς κοινότητας. Ωστόσο υπήρξαν αδυναμίες, υπήρξαν προβλήματα και συμπεριφορές που δεν είναι ανάλογες του πολιτισμού μας, οι οποίες στην πορεία ξεπεράστηκαν. Θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο σημαντικό. Οι πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής που ήρθαν και αγωνίστηκαν στην Ελλάδα για να φάνε λίγο γλυκό ψωμί, δεν δίστασαν να πολεμήσουν όπως όλοι οι Έλληνες μαρζικά και αποφασιστικά στο έπος της Αλβανίας και στη συνέχεια στρατεύτηκαν στη μεγάλη τους πλειοψηφία στον ιερό αγώνα της εθνικής αντίστασης για να υπερασπιστούν το βιός τους, τον ιδρώτα τους, την πατρίδα τους. Και πολλά από τα θύματα της περίοδου της κατοχής είναι πρόσφυγες. Οφείλουμε λοιπόν όλα αυτά να τα γνωρίζουμε. Θα ήθελα επίσης να πω ότι αξίζω συγχαρητήρια στο Ίδρυμα Καψωμένου για την πρωτοβουλία του και να τονίσω ότι υπάρχει, κυκλοφόρησε ένα τεύχος του περιοδικού Τετράδια των εκδόσεων στο Καστή αφιερωμένο στην μικρασιατική καταστροφή με 18 μελέτες για το σημαντικό αυτό ζήτημα.